Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμη στο κανάλι. Σημερινό βίντεο θα έχουμε Food Birthday promo με πολλά packs, γενικά πολλά SBC. Φαίνεται ένα πολύ ωραίο promo και έχω και καιρό να κάνω βίντεο, οπότε αυτό το σκου θα έχουμε σίγουρα ένα βίντεο ακόμα. Γενικά θέλω να κάνω λίγα παραπάνω βίντεο, γιατί τώρα το τελευταίο δίμηνο ειδικά, όχι το τελευταίο δίμηνο, γενικά φέτος κάνω γύρω στο ένα βίντεο την εβδομάδα, ειδικά μετά το 23, οπότε θέλω να ανεβάζω λίγο παραπάνω. Οπότε θα προσπαθήσω να το κάνω. Οπότε αυτά για το πρόγραμμα του καναλιού. Λοιπόν, όπως βλέπετε, Food Birthday, φυσικά εντάξει το ξέραμε όλοι. 14 χρόνια food. Και εντάξει, όπως και πέρσι, θα έχουμε 5 skill moves και weak food upgrades, όπως και πέρσι και στο 21 νομίζω. Και θα έχει daily login και μας δίνει ένα με 10 coins ένα 85 synpack. Τα έχω δει γενικά, θα σας τα δείξω και εσάς γιατί έχει περάσει κανένα μισάρο από όταν έχει βγει. Και έχουμε και γουλού rewards και πακέτα, έχουμε ωραία πράγματα. Αν και θα σας πω κάτι που δεν μου άρεσε αυτό το πρόμο. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο πρώτα την ομάδα, πια σας πω κάτι. Οπότε το footballers, όπως είδατε, ουσιαστικά μπορείς να κάνεις upgrade τους παίχτες που τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά μέσω των κακών βερσιών τους. Πώς το λένε, να παίρνεις καλύτερες βερσιών και εντάξει, αν και δεν είναι κατακριτικά, οι κάρτες έστω για φόντερ είναι καλές, όπως λέω, όπως θα έχετε δει βασικά. Γιατί εντάξει, πιστεύω το έχετε δει. Οπότε, χτες το βράδυ έκατσα και έδωσα γύρω στα 100 κάπα και έκανα όλους τους footballers για να κάτσω να γκρεντάρω αύριο, το Σάββατο, να κάνω όλα τα objectives για να πάρω το Food Birthday Team 1 pack. Θα δείτε λίγο τώρα πού είναι. Έδωσα γύρω στα 100 κάπα και παραπάνω γενικά ό,τι φόντερ είχα το έδωσα. Οπότε δεν έχω τίποτα στο κλαμπ. Να βλέπετε Γκρίλις, Κουλουσέσκι, Ντίας, Μπάμφορντ, Μαντουέκε, Τσάμπερλεν και ο Έντερσον που είναι βασικός. Ωραία, αυτά. Στην ομάδα δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Δεν έπαιξε καθόλου μεσοβδόμαδα. Ωραία, αυτά. Δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο από την ομάδα και αυτά. Να δείτε λίγο και τα objective. Πρώτα για το football που σας έλεγα. Λήγει σε αρκετές μέρες, νομίζω 8. Και αυτό το Food Champions Bonus δίνει ένα φύρπο. Όπως βλέπετε εδώ, να θέλει 7, θέλει 10 μάτς ουσιαστικά είναι όλα αυτά. Παίρνετε βρισιόν και πρώτα απ' όλα το 80-5, το Mandal αλλά και το Food Birthday Team, ένα pack που το δίνει 24 τρίτου. Σήμερα έχει 20... 24 έχει σήμερα, ναι. Άρα σήμερα το δώσει. Κόλλησα για λίγο την άνε. Οπότε ναι, όποιος το έχει κάνει να το πάρει σήμερα και θέλω να κάνω και αυτά για να πάρω έναν Danjuma που έχω ακούσει ότι είναι ωραία κάρτα και μ' άρεσε 85 του παλιά, οπότε θέλω να τον δοκιμάσω αυτόν. Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε τα SBC που βγήκαν. Χωσέλου, εντάξει, ok κάρτα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Μια ok κάρτα, daily login, επιστρέφει μετά από το Winter Wildcard νομίζω, μετά από πολύ καιρό. Ωραίο αυτό, για ένα bronze να παίρνεις όλα αυτά τα rewards, τα βλέπετε εδώ. Σαν αυτά που δίνει και το χειμώνα, είναι ωραία rewards. Και βγήκε αυτό το ενδιαφέρον SBC που δίνει, που το κάνεις βήμα. Α πούμε, εδώ λέει βάλε 4 γκολ, 4 φινές. Παίρνεις αυτόν τον Γκρεγκόρε. Μετά πρέπει να βάλεις 15 γκολ με τον Γκρεγκόρε, παίρνεις Βαλντίνη. Μετά το Λόμ φυσικά. Μετά αν πάρεις. Τα έχει παίξει το χειριστήριο. Μετά αν πάρεις το Μαλντίνη και παίξεις 5 μάτς μαζί του, παίρνεις το γιο του. Που έβγαλε μια CB κιόλα. Ενώ είναι CAM νομίζω. Μια out of position και ένα του 84. Αν τα κάνεις όλα αυτά παίρνεις 81x11. Αν παίξεις με τον Γκρεγκόρε, τον Μαλντίνι και τον Γιόντι, συνδυάζονται όλα γενικά, 7 μάτς παίρνεις Rashford, Rashford λόγω, και Lingard Food Birthday. Και αν παίξεις με τον Lingard μετά παίρνεις Αλεσανδρίνη. Και αν παίξεις με όλους αυτούς παίρνεις 85x5. Εντάξει, είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά είναι δύσκολο, φυσικά θέλει πολύ grind όλο αυτό, αλλά πιστεύω αξίζει. Θα το κάνω σίγουρα, δίνει ωραία πακέτα για 14 μέρες, απλά squad battles είναι απλά ώρα, είναι δύσκολο, δεν είναι. Και αν τα κάνεις όλα αυτά παίρνεις ένα road to the final, future food fantasy ή food birthday, καλά promo κιόλας, πότε ενδιαφέρον. Οπότε αυτά από το objective, πάμε να δούμε την ομάδα. Ωραία, πολύ ωραία objective γενικά, τις τελευταίες μέρες και με τα footballers και με το food birthday. Πάμε στο κακό κομμάτι που είναι σίγουρα από το FIFA 19 χειρότερη Food Birthday ομάδα που έχουμε δει. Πρώτον, τις κοίταξα λίγο πριν τις Food Birthday. Πέτσα από Περέρι και είναι επίπεδα καλύτερη. Πραγματικά πάρα πολύ μέτρη ομάδα. Δυστυχώς ενώ το objective είναι πολύ ωραία και όλα αυτά γενικά, τα SBC δεν τα έχει κάνει καλά γενικά. Ή τα promo φέτος τα έχει καταστρέψει λίγο. Ας πούμε, δείτε. Χωρίς τις objective cards, ας πούμε αυτός είναι objective. Γεράει 10 κάπα πάει αυτή η κάρτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα.
Σο τίποτα, 20k πάει, τίποτα, 0 γι' αυτό. Lingard είναι objective. Μέχρι τώρα 0 usable. Usable είναι, αλλά δεν ήταν κάτι. Έμερσον, ωραία καρτούλα, 100k πάει, όχι κάτω ακραίο. Χωσέλου, οκ. Φέληξ, αυτή είναι μια ακραία κάρτα. Ναι, πάει 2 εκατομμύρια τώρα, θα πέσει σίγουρα, αλλά και είναι ακραία κάρτα. Λαφόντ, goalkeeper, δεν θα πάει κάτι. Μαρκίνο είναι μια ακραία κάρτα. Πέδρι είναι SBC που είναι πανάκριβο, πραγματικά 400 κάπου όχι αυτή την κάρτα. Μίλλερ, οκ, κάρτα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και Μπερνάρντο Σίλβα που είναι μια ωραία κάρτα. Γενικά πολύ λίγε κάρτε, μόνο 9 νομίζω θα πάξει. Και από όλε αυτέ οι τρομερέ που να πει, θα του βγάλω και έβγαλα φοβερό πρόφιτ είναι 2. Ο Φέλ, τρεις βασικά. Ο Φέλιξ, ο Μπερνάρντο και ο Μαρκίνιο. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 100 κάπα. 150. Δεν ξέρω, απογοητευτικό από την αλήθεια. Θυμάμαι στο Βέγκο που είχε βγει Αζάρ, Εμπαπέ, Φουντμπέρντε. Πέρσι είχε βγει Ρονάλντο, Φεκίρα, Άλαν. Φοβερές κάρτες. Τώρα δύο κάρτες είναι καλές. Όλες οι άλλες καλές είναι, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Κρίμα, πραγματικά μπορούσε να βάλει πολύ καλές κάρτες μέσα στα packs. Ενώ έχει βάλει πολύ ωραία objectives SBC. Ωραίες ιδέες, όχι πολύ usable κάρτες. Περισσότερο για τα πακέτα τα λέω. Οι κάρτες που έχει βάλει μέσα δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. 82, 86, 88 με τίποτα για καμία περίπτωση. Όχι. Και είμαι και Μπαρτσελόνα κιόλας. Και το λέω, οπότε αυτό τι δίνει. Του Ρέρα το κουέα το κάνω τώρα. Πάμε να κάνουμε και το daily login για να ανοίξουμε και τα πακέτα που έχω κρατήσει. Και Wall Records όπως είπα. Αλλά ναι, αυτό είναι κακό γιατί κάθε. Και ας πούμε το Loot The Final πάλι είχε λίγες κάρτες. Το Food Birdie πάλι. Πραγματικά κρίμα, μπορούσα να βάλει πάρα πολύ καλύτερες κάρτες και δεν ξέρω γιατί έβαλε μόνο 9. Μόνο 9 κάρτες μέσα στα packs. Πρώτη φορά παίζει να γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι η Team 2 είναι καλύτερη. Ουσιαστικά 3 κάρτες αξίζουν, όλες οι άλλες είναι κάτω από 150 κάπου όπως είπα και πριν. Πάμε να ανοίξουμε αυτό το Loan. Ο Κότσα, φοβερή κάρτα. Ωραία, οπότε πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε 2,84 συν. Και από τα Food Champions Plus είναι. Να δούμε αν θα πτύχουμε έναν. Πιστεύω να το τύχουμε σίγουρα. Καλό, δεν ξέρω να τύχουμε. Για να δούμε. Ένα Φέλιξ δεν με χάλαγε καθόλου. Αλλά να είναι ψηλό απογοήτευση. Πολλοί λίγοι παίκτες θα πάξει και λίγοι καλοί. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Η EA θα μπορούσε να βάλει πολύ καλύτερες κάρτες μέσα. Δεν ξέρω γενικά γιατί το κάνει αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε με τα picks. Πάμε πρώτα με τα Food Champions που δεν έχει τίποτα ιδιαίτερα αυτή τη Team of the Week. Νομίζω δεν έχει τίποτα. Αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων, πάμε πρώτο pick. 85. Ευτυχώς θα ήταν όλο άθλιο όλο το άλλο. Σάκα. Και δεύτερο, για να δούμε. Ωραία, 87 Παλάσιος. Καλό, Φόντερ. Ωραία, πάμε στα picks. Θα δούμε αν θα βγάλει κανένα Food Birdie. Πρώτο 84 συν. Έστω λίγο φοντεράκι. Δεν δίνει ούτε πολύ καλό φόντερ, πάρε Πέδρη. Και δεύτερο 84 συν, για να δούμε, αυτό έχει 3 παίχτες. Ωραία, αυτό δίνει cross έστω, καλούτσικο φόντερ. Τέλειωσαν τα picks, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Πάμε στα packs τώρα, που κάτι έχουμε. Και έχουμε και 82 πίκος, έχουμε αρκετά ωραία πραγματάκια, 10. Πρώτα απ' όλα όμως πάμε να ανοίξουμε το... αυτό το pack με τα 10 coins που έχει. 8% Food Birdie. Α, ναι, επίσης είναι και Food Birdie Icons. Το ξέχασα αυτό. Που δίνουν. Αυτό ουσιαστικά είναι το πολύ καλό που έβγαλε το πρόμο. Το ξέχασα ότι είναι το πιο σημαντικό. Βασικά τώρα που το ξανασκέφτομαι, ίσως γι' αυτό έβαλε λιγότερους παίκτες. Αλλά οι Food Birdie Icons δεν βγαίνουν με τίποτα. Δηλαδή, πιθανότητα να το στήξει είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Είδαμε και στο προηγούμενο πρόμο Food Fantasy Icons κανείς δεν έβγαλε σχεδόν. Οπότε καλά, εγώ θα προτιμούσα να μην έβγαιναν Food Fantasy, Food Birdie Icons, αλλά έβγαιναν πολύ καλή Food Birdie. Που υπάρχουν λίγες παραπάνω πιθανότητες. Food Birdie Icons δεν βγάζεις με τίποτα πραγματικά. Νομίζω Ζερζίνιο είναι στην πρώτη team, που ούσκα σου πω από φοβερές κάρτες. Εάν εξαίρεσαι του Ρικώστα και τον Ρας και ίσως το Κούμαν, όλες οι άλλες εδώ είναι φοβερές κάρτες, δεν χρειάζεται καν να τις δούμε, είναι απίστευτες. Οπότε πάμε. Πρώτα το pack με τα 10 coins που είναι free ουσιαστικά, εντάξει 10 coins. Και δίνω 85 συν και 10 παίχτες. Σαν 50k είναι αυτό. Οπότε πάμε να δούμε. Για να δούμε. Θα δώσω Food Birdie 10 coins. Το έδωσα για να δούμε. Είναι Inform. Είναι Walkout. Είναι ο Haller. Παλέ. 85 rating. Αν έχει κάτι άλλο μέσα. Για να δούμε. Εντάξει. Δεν έχει κάτι άλλο το ακρό. Έχει και ένα Ζούλε. Πολύ 82. 3, 4, 5, 6 παίχτες πάνω από 82. Μέτριο, εντάξει, έτσι και έτσι. Βασικά
είναι γκαραντή 85 συν και έδωσε 85 για άλλο ένα, ναι, ψηλό μέτρη, δεν το λες και καλό. Αλλά για 10 coins δεν περιμένεις και τίποτα. Ωραία. Πάμε τώρα 81 double, 80 συν 5, 82 επί 20. Πάμε αυτά πρώτα που είναι από τα προκριματικά. Small prime. Boards είναι. Οι τιμές των boards είχαν ανέβει πάρα πολύ μεσοβδόματα, τώρα δεν ξέρω αν πάνε ακόμα τόσο. Παίζει να πάνε ακόμα 3K που έχουν ανέβει full οι τιμές πραγματικά. Από εκεί που ήταν στα 2K έχουν ανέβει στα 3,5 νομίζω. Οι 83 άριδες. Μπορεί και παραπάνω τώρα. Rare gold είναι και τρία αυτά. Αν τύχουμε κάτι. Είναι boards και αυτό. 84 insignia. Τίποτα ιδιαίτερο. Ένα footbird πιστεύω πρέπει να το τύχουμε σίγουρα. Με το 82 επί 20 ειδικά. Και 100K. Εντάξει, έχουμε αρκετά καλούτσικα πράγματα. Έστω έναν. Πάλι boards, όχι walkout όμως. Αργεντινή. CM Depol. Εντάξει. Χρησιμεύουν αυτοί ειδικά στην κατάσταση που είναι το club. Δεν έχω τίποτα σε folder. Οπότε μια χαρά είναι κι αυτή. Πάμε τώρα στο 81 double. Μετά στο 80 συν 5 και στο 83 double. Και μετά πάμε στα καλά. Πάμε στο 81 double για να δούμε. Πάλι είναι boards. Ισπανία. Goalkeeper. Σιμών. Εντάξει. Και Σαβανιέρ. Πάμε στο 80 συν 5. Εδώ μπορεί να μην τύχουμε και καν boards πραγματικά. Αυτό το back είναι πολύ μέτριο. Για να δούμε. Α, είναι boards, είναι Ισπανία. CM, Luis Alberto, πολύ κακό. Έφυγαν τα πρώτα 6 packs. Ή 5, δεν θυμάμαι. Α, και Zhedge. Εντάξει. Τα πρώτα 5. Λοιπόν, έχουμε 82 επί 20, 83 double. Πάμε το 83 double για να δούμε. Θα δώσει το πρώτο walkout. Δεν δίνει το πρώτο walkout. Είναι Αγγλία, είναι right back, είναι Trippier. Εντάξει. Πολύ μέτριο. Και mount. Εντάξει. Οπότε πάμε στο 50K. Στο 82 επί 20 και μετά στο 100K. Θέλω να το αφήσω τελευταίο γιατί μπορεί να έχει κάτι. Θα δούμε, θα δώσει ένα footbird. 50K δεν είναι καν walkout. Είναι ο Μπαμεγιάνγκ 85. Εντάξει. Χαρακτηριστική σημαία. Δεν έχει δώσει ούτε ένα walkout μέχρι τώρα. Πολύ κακό ξεκίνημα. Βασικά τι κακό ξεκίνημα. Τελειώνουμε τα παξε λίγο. Πότε 82 επί 20. Έλα, φέρε ένα footbird τώρα. Δεν γίνεται να συνεχιστεί έτσι. Πάμε 82 επί 20. Σε παρακαλώ. Είναι inform. Θεωρητικά μπορεί να έχει και footbird μέσα. Είναι ο Kleindienst και είναι 85 rating αυτός. Να δούμε, έχει κάτι άλλο μέσα. Θεωρητικά μπορεί να έχει και footbird. Δεν έχει footbird, έχει ένα Ruben Diaz. Όχι, ζούλε duplicate. Πίνε και ντρε. Τέλος πάντων, το κάνω recover. Ναι, δεν έδωσε κάτι. Έδωσε ένα walkout έστω. Μπορούσε να είναι και χειρότερο, είναι αλήθεια. 100K, για να δούμε, φέρε κάτι. Φέρε ένα, ούτε walkout δεν έχουμε τύχει εκτός από το 82-20. Τώρα, τι να πω. Kane έστω, ούτε καν Kane, Vardy. Πολύ, πάρα πολύ κακό πακόβινι μέχρι τώρα. Όπα. Όχι απλά κακό, άθλιο μέχρι τώρα. 3,83 άριδες. Τι να πω. Και πάμε, είχε πάρα πολλά boards αυτό. Pack walkout δεν είχε. Πάμε να κλείσουμε το 82-20. Φέρε ένα footbird. Θα είναι μεγάλος κουβάς να μην τύχουμε ούτε ένα footbird. Σε παρακαλώ. Είναι in form πάλι. Είναι Γαλλία, είναι goalkeeper, είναι ο Mandanda 87. Φέρε ένα footbird από πίσω, σε παρακαλώ. Κάτι τέτοιο. Τι να πω ρε. Πολύ μέτρο κι αυτό. Ούτε ένα footbird από τόσα packs, εντάξει. Τι να πω. Και γενικά λίγα walkouts, λίγα πράγματα. Πολύ fodder, τουλάχιστον. Αυτό έλειπε, βασικά μην παίρναμε και fodder. Οπότε αυτό το pack είχε 3 walkouts. Εντάξει, μπορούσε να είναι και χειρότερο. Μέτριο pack opening, ούτε ένα footbird. Γενικά ούτε από αυτά τα packs, ούτε ένα footbird. Και είναι και περισσότεροι μέτρη. Εντάξει, τι να πω. Κανένα SBC τώρα pack δεν υπάρχει. Τα βγάλαν όλα. Ναι. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο.
Ωραία, λογικά θα έχουμε βίντεο αύριο τα packs από το footballers, αν το κάνω αύριο. Ή αύριο μεθαύριο γενικά θα έχουμε. Οπότε αυτό είναι το βίντεο, σας άρεσε κάντε ένα like, sub και τα λέμε στο επόμενο, γεια σας.